αφορμή για τη σημερινή μας συνέντευξη είναι οι δηλώσεις που κάνατε στη Ρόδο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπου είπατε ότι η κυβέρνηση θα βρεθεί πρώτων ευθυνών της τον Ιούνιο, ακόμα και αν τώρα ξεπεράσει το σκόπελο. Και τότε δεν αποκλείεται να χρειαστεί να γίνουν και δύσκολες επιλογές σχετικά με την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την επιστροφή στη δραχμή. Γιατί μιλάτε για τόσο δυσίωνες προβλέψεις? Κοιτάξτε, πρώτον διότι αυτό το μήνα, όπως βλέπετε, και οι μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού και τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του εξωτερικού ασχολούνται όλα με την Ελλάδα και μιλάνε η απιθανή, αν θέλετε, χρεοκοπία μέσα στο Μάρτιο, γεγονός που εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι θα αποφευθεί, αλλά σας λέω τι μιλάνε όλα τα δίκτυα του εξωτερικού, τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά και οι εφημερίδες. Και βέβαια δεν είναι ωραίο πράγμα να ακούς για τη χώρα σου σε όλο τον πλανήτη να τη συζητάνε με αυτόν τον τρόπο. Και το δεύτερο είναι ότι όλοι γνωρίζουμε ότι τον Ιούνιο, εγώ σας είπα ότι προσωπικά πιστεύω ότι ο Μάρτιος με όλους τους τρόπους θα ξεπεραστεί και μακάρι, αλλά τον Ιούνιο, όταν τελειώσει αυτό που λέμε παράταση, τότε πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που λέγεται 7,5 δισεκατομμύρια από τα ομόλογα που έχουμε πάρει και τα οποία τελειώνουν. Δηλαδή είναι πρόθεσμα και πρέπει να πληρωθούν. Και αν δεν πληρωθούν αυτά, σημαίνει πιστωτικό γεγονός, σημαίνει χρεοκοπία. Αυτά για να πληρωθούν πρέπει κάποιος να μας δώσει λεφτά. Οι περίφημες αγορές, οι τράπεζες κτλ. Δεν δίνουν. Οι μόνοι που μπορούν να μας δώσουν είναι οι ευρωπαϊκοί λαοί, δηλαδή οι συμπολίτες μας οι Ευρωπαίοι. Από τη φορολογία τους, από το εισόδημα, από το εστέρημά τους, από οτιδήποτε. Εάν λοιπόν μας τα δώσουν αυτά, θα μας πούνε ποιοι είναι και οι όροι που μας τα δίνουν. Διότι εμείς εδώ έχουμε περάσει στην Ελλάδα μια περίπτωση θεωρία ότι μπορεί να μας δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση. Ναι, αλλά αυτός δεν είναι και ο ρόλος της διαπραγμάτευσης, να προασπίσουμε και τα εθνικά μας συμφέροντα? Αυτό σας λέω, ότι εμείς πάμε και τους λέμε ότι εμείς δώστε μας τα λεφτά, γιατί αν δεν μας τα δώσετε και χρεοκοπήσουμε θα υποστείτε κι εσείς βλάβες από τη δική μας χρεοκοπία, άρα κατά κάποιο τρόπο σας υποχρεώνουμε να τα δώσετε και ή δυνατόν να μην έχουμε εμείς καμία απολύτως υποχρέωση από αυτά τα οποία μας δίνετε και τα οποία τώρα ξεπερνούν πια τα 230 δισεκατομμύρια ευρώ και ο Θεός ξέρει πού θα τελειώσουν. Τι υποχρεώσεις μπορεί να λαμβάνει η χώρα? Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορεί να τα πάρει χωρίς καμία υποχρέωση? Μακάρι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει με αυτό που λέτε διαπραγμάτευση και όροι της συμφωνίας είναι ουσιαστικά οι όροι του μνημονίου. Διότι το μνημόνιο τι ήτανε? Η λέξη μνημόνιο σημαίνει υπενθύμηση, memorandum. Κύριε σου υπενθυμίζω ότι έχεις κάποιες υποχρεώσεις, κάντας. Και αν δεν τα φέρεις να τα περάσεις από τη Βουλή των Ελλήνων, τότε εγώ δεν σου δίνω λεφτά. Αυτό είναι το μνημόνιο. Άρα εσείς επιμένετε λοιπόν ότι πρέπει η σύμβαση να ψηφιστεί από τη Βουλή και όχι απλά να συζητηθεί? Ασφαλώς, διότι είναι μεγάλες ευθύνες. Διότι αν ομιγέννητο χρεοκοπήσει η χώρα, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Τουλάχιστον άμα την αναλαμβάνει η Βουλή, είναι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Και είστε και υπέρ εξεταστικής για τα μνημόνια? Ασφαλώς. Ασφαλέστατο, όχι ασφαλώς. Για ποιο λόγο να μην γίνει? Αλλά να γίνει σε βάθος από τότε που αρχίζει η εκτροπή και να καταλογιστούν ευθύνες σε όλους για όλα. Όχι επιλεκτικά και εκλεκτικά για μια περίοδο. Και όχι μόνο αυτό. Και η εξεταστική είναι να παραταθεί και για τώρα, γιατί τώρα έχουμε μνημόνιο. Επειδή το λέμε ότι δεν είναι μνημόνιο, βγήκε χθες ο κύριος Μητρόπουλος, ο οποίος είναι ο αντιμνημονιακός, και λέει ότι έχουμε μνημόνιο. Τα μέτρα δηλαδή καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης, τα φιλολαϊκά μέτρα είναι μνημόνιο? Δεν είναι μνημόνιο τα φιλολαϊκά μέτρα, οι υποχρεώσεις είναι μνημόνιο. Δηλαδή τι θα γίνει με τα αεροδρόμια, παραδείγματος χάρη. Ένα αυτό. Τι θα γίνει με το ΕΜΦΙΑ? Ή με τις επενδύσεις, όπως αναφέρατε και στη συνέντευξη που δώσατε. Δηλαδή, τι θα γίνει με όλα αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν δεν είναι τόσο απλό, επειδή με ρωτάτε για τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος είναι οριακό σημείο. Τότε η κυβέρνηση θα δεχτεί
το μνημόνιο, το τρίτο όπως το λένε οι Ευρωπαίοι, ή τους όρους της συμφωνίας όπως λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιο είναι πιο χειρότερο, εγώ νομίζω είναι και τα δύο εξίσου κακά, αλλά είναι αναγκαία κακά, διότι όταν νηστείς, όταν σου δίνει λεφτά, το πρώτο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα πάρει τα λεφτά του πίσω.